Πάω και κάτω στην Ιερά Πέτρα. Καλωσορίζοντας στο πλαίσιο της εκπομπής το γραμματέα του Ενιαίου Αγροτικού Συλλόγου Ιερά Πέτρας, γιατί εργάτες γης, κόστος παραγωγής, διακίνηση οικιπευτικών, διαχείριση νερού ανησυχούν, προβληματίζουν, είναι θέματα τα οποία συζητούν και θα συνεχίζουν μάλλον, κύριε Βιαννιτάκη, κύριε Μιχάλη Βιαννιτάκη, καλημέρα σας, να συζητιώνται και να τα συζητάτε και στο επόμενο διάστημα. Καλημέρα σας από την Ιερά Πέτρα. Ναι, είναι αλήθεια ότι μάλλον θα μας απασχολήσουν για πολύ ακόμα και αυτό όχι επειδή είναι επιλογή μας, απλά επειδή βλέπουμε ότι σε πολλά από τα ζητήματα εχεμένα δεν δίνονται λύσεις. Όπως είναι για παράδειγμα οι εργάτες γης που το έχουμε αναφέρει χίλιες φορές σαν θέμα, σαν ζήτημα, και η πρόοδος που γίνεται είναι κάτι λιγότερο από ρυθμούς χελώνας. Τι σημαίνει εσκεμένα δεν δίνεται λύση σε ό,τι έχει να κάνει με τους εργάτες γης? Ούτως ή άλλως τόσες φορές έχει διαφημιστεί από τον ένα ή από τον άλλο τον υπουργό, λέγοντας ότι ξέρετε θα έρχουν εργάτες γης από άλλες περιοχές. Εδώ φτάσαμε σε εκείνο το σημείο να έρχονται εργάτες γης ελαιοκομική περίοδο και από άλλες περιοχές της χώρας. Δηλαδή... Κοιτάξτε, είναι ένα θέμα πολυδιάστατο και πολυπαραγωγικό. Γιατί δεν υπάρχει συνεννόηση μεταξύ των πολλών υπουργείων που εμπλέκονται σε αυτό το θέμα? Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Αλλά προφανώς αν υπήρχε η βούληση, όλα αυτά θα είχαν λυθεί. Θέλω να πω λοιπόν ότι είναι ένα θέμα το οποίο επηρεάζει πάρα πολλές πτυχές της ελληνικής οικονομίας στο αποτέλεσμά του σαν αποτέλεσμα, αλλά δυστυχώς από ό,τι φαίνεται η κυβέρνηση έχει δώσει βαρύνουσα σημασία στο πώς θα ικανοποιηθούν όλες οι πλευρές. Και με εξέχουσα βέβαια το πολιτικό κομμάτι. Αυτή τη στιγμή το θέμα των εργατών γης... Τι σημαίνει αυτό? Το θέμα των εργατών γης, όπως ξέρετε, το μεταναστευτικό ζήτημα στην Ευρώπη έχει αναδειχθεί σε ένα μείζον θέμα και αυτό δυστυχώς προεξέχει αυτή τη στιγμή από το ότι καταστρέφεται η ελληνική οικονομία. Είναι ξεκάθαρο για μας ότι η προτίμηση της ελληνικής κυβέρνησης είναι να μην θεωρηθεί η Ελλάδα σαν ένας προορισμός που μπορούν να έρθουν νόμιμα πολλοί μετανάστες, από το να σώσει τον πρωτογενή τομέα. Είναι λάθος αυτό. Κοιτάξτε, όταν λέμε για νόμιμη μετανάστευση, ναι και βέβαια είναι λάθος. Όταν δεν μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες μας, όταν δεν μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες μας σε πολλούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας για να μπορέσουμε να επιτύχουμε αυτή την ανάπτυξη, από εκεί και πέρα τι κάνουμε? Απλά όχι. Να μην έρθουν νόμιμοι μετανάστες, για να μην θεωρηθεί η Ελλάδα σαν ένας προορισμός όπου μπορούμε να έρθουν. Ναι, αλλά η περιοχή και τα νότια παράλια, και νομίζω κανένας δεν είναι στραβός, απλά δεν θέλει να το πει, είναι γεμάτη από αλλοδαπούς, έτσι δεν είναι? Κυρίως Πακιστανός, έτσι δεν είναι? Προφανώς τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια τύπου εκαθάριση, θα έλεγα. Δηλαδή η πολιτική αυτή έχει αναγκάσει τους περισσότερους παράνομους που είχαν έρθει πριν από 10-15 χρόνια στην Ελλάδα να αφήσουν την Ελλάδα και να προχωρήσουν σε άλλες χώρες. Αυτό εννοώ τύπου εκαθάριση. Άρα έχουμε εξαλείψει αυτό το φαινόμενο. Οι παράνομοι πλέον στην Ελλάδα είναι ελάχιστοι. Και είναι ελάχιστοι γιατί δεν έχουν συμπληρώσει ακόμα τις προϋποθέσεις για να γίνουν νόμιμοι. Κανένας που έρχεται στην Ελλάδα δεν θέλει τουλάχιστον να είναι στην Ελλάδα και να είσαι ο καθεστώς αυτό. Αυτό πρέπει να γίνει αντιληπτό. Τώρα εμείς εστιάζουμε απόλυτα στο γεγονός της νόμιμης μετανάστευσης, η οποία έχει συγκεκριμένους κανόνες, συγκεκριμένες διαδικασίες και συγκεκριμένες προϋποθέσεις για να γίνει. Αυτό όμως βλέπουμε ότι δεν γίνεται. Η νομοθεσία δεν εφαρμόζεται. Άρα είναι ξεκάθαρο ότι είναι θέμα πολιτικής βούλησης να εφαρμοστεί ορθά η νομοθεσία και να ξεπεράσουμε αυτό το σκόπελο σε πολλούς κλάδους, ξαναλέω, της ελληνικής οικονομίας. Ούτως ή άλλως, όταν ο άλλος είναι νόμιμος και έχει και τη δική του την πληρωμή και τη δική του την εργατοώρα, και έχετε και εσείς επίσης να έχετε τις ασφαλιστικές τις εισφορές, να έχετε τις δικές σας, να δίνετε τις αποδοχές που χρειάζονται, να έχετε τη δικιά σας την ενίσχυση, είναι διαφορετικά τα πράγματα.
Ακριβώς, ακριβώς. Είναι εντελώς. Τα έχουμε λύσει αυτά. Τα έχουμε λύσει αυτά τα ζητήματα. Στα ζητήματα είναι ξεκάθαρο ότι από τη λύση αυτού του θέματος μόνο κέρδος μπορεί να έχουμε όλοι. Αλλά βλέπουμε ότι γίνεται προσπάθεια να συντηρηθεί μια προβληματική κατάσταση. Ωραία. Αυτό είναι το ένα θέμα το οποίο σας προβληματίζει. Η ελαιοκομική περίοδο που είναι μπροστά, νέα καλλιεργητική περίοδος επίσης για άλλα προϊόντα. Εδώ παρουσιάζεται και θα παρουσιαστεί για άλλη μια φορά πολύ μεγάλο θέμα. Και βέβαια, εκτός από αυτά, είναι από την άλλη το κόστος παραγωγής, είναι η διαχείριση του νερού, το κόστος της ενέργειας, γιατί μπαίνει μέσα στην παραγωγή και το κόστος του νερού και η διακίνηση στη συνέχεια των κυπευτικών. Και αυτά σας απασχολούν. Ακριβώς. Ακριβώς. Είναι θέματα τα οποία βλέπουμε ότι η ακρίβεια είναι πλέον μέρος της ζωής μας, ούτως ή άλλως. Όμως πρέπει να καταλάβουν και οι καταναλωτές ότι όλο αυτό δεν οφείλεται στον παραγωγό σαν παραγωγό. Ο παραγωγός είναι που σηκώνει όλο το φορτίο, τα επιπλέον κόστη τα οποία καλείται να καλύψει τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον. Και όλο αυτό μετατρέπεται και πολλαπλασιάζεται στον καταναλωτή. Δηλαδή χαρακτηριστικά, είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα ότι σε πολλές των περιπτώσεων πουλάμε σε σεντ, σε λεπτά του ευρώ, το κιλό και καταλήγει στον καταναλωτή, ο καταναλωτής να αγοράζει σε ευρώ το τεμάχιο. Αυτά είναι παράδοξα της ελληνικής αγοράς, τα οποία δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι που συμβαίνουν. Δώστε μας ένα παράδειγμα για ένα από τα προϊόντα τα οποία παράγονται στην Ιερά Πέτρα. Το παράδειγμα νομίζω ότι το έχουν αντιληφθεί όλοι είναι για παράδειγμα στα κυπευτικά το αγγούρι. Το αγγούρι από εδώ φεύγει κιλό στην Αθήνα. Πόσο δηλαδή φεύγει? Πόσο δηλαδή φεύγει? Σε τεμάχιο. Πόσο δηλαδή φεύγει? Σε τι τιμή παραγωγού φεύγει? Αυτή τη στιγμή οι τιμές είναι περίπου στα 90, στα 85 με 90 λεπτά το κιλό. Στην Αθήνα θα βρείτε 70 λεπτά το τεμάχιο. Που το ένα κιλό είναι τουλάχιστον 4 τεμάχια. Αυτά λοιπόν είναι ζητήματα τα οποία πρέπει κάποια στιγμή να γίνει ο έλεγχος που πρέπει να γίνει. Όπως και επίσης μεγαλύτερο θέμα θεωρώ ότι έχουμε όλοι μαζί το λάδι. Το λάδι, αν ακούσετε, όλες οι εμπορικές κινήσεις γίνονται με κιλό λαδιού και ο καταναλωτής αγοράζει λίτρο. Έχει μια διαφορά, αλλά αυτή η μικρή διαφορά είναι που μπαίνει κέρδος στις τσέπες κάποιων και όχι του παραγωγού. Μάλιστα. Τόσες επαφές στα Υπουργεία, τόσες συζητήσεις, τόσο μπλα μπλα. Υπουργοί, παραυπουργοί, βουλευτές, παραβουλευτές, δικοί σας, οι υπόλοιποι, επιτροπές, παραεπιτροπές. Αναρωτιέμαι, από κανενός το αυτή δεν έχει περάσει για να μείνει μέσα στον εγκεφαλό του? Κοιτάξτε, ας είμαστε ειλικρινείς. Όλοι γνωρίζουν τι ακριβώς γίνεται και όλοι γνωρίζουν τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Είναι θέμα απόλυτα ξεκάθαρα πολιτικής κατεύθυνσης και πολιτικής στρατηγικής το πώς θα λυθεί αυτό το ζήτημα. Αφού δεν υπάρχει λύση λοιπόν, δεν υπάρχει και πολιτική βούληση. Ξεκάθαρο. Νομίζω ότι το έχουμε εξαντλήσει το θέμα σε επισυζητήσεων. Δεν νομίζω ότι χωρεί άλλη αφιβολία πια ή κάτι άλλο. Με όλα τα υπουργεία που έχουμε συναντήσει που είναι στην αρμόδια και το Υπουργείο Εξωτερικών κτλ. Βλέπουν το πρόβλημα ότι δεν υπάρχει εσωτερική συνεννόηση μεταξύ των υπηρεσιών. Αυτό δεν είναι δικό μου θέμα. Ούτε εγώ είμαι αρμόδιος για να το λύσω. Δεν έχει λυθεί, άρα κάποιοι δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους ή δεν θέλουν να την κάνουν σωστά. Ο φαύλος κύκλος θα συνεχίζεται, οι παρενέργειες θα υπάρχουν, θα συνεχίζουν να υπάρχουν, με ό,τι αυτό σημαίνει τόσο για εσάς και τη δική σας την επιβίωση, όσο απαραγωγή, όσο και για εμάς ως καταναλωτές και με τα παραδείγματα τα οποία αναφέρατε. Αυτό το οποίο αποφασίσατε στην έκτακτη γενική συνέλευση, την οποία πραγματοποιήσατε, ποιο ήταν, κύριε Βιαννιτάκη? Δηλαδή πάτε ή προχωράτε σε κάποιες κινήσεις περαιτέρω? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή απλά έχουμε ενημερώσει τα μέλη μας για τις ποιες εξελίξεις υπάρχουν και από εκεί πέρα αναμένουμε με βάση τις πληροφορίες που έχουμε να δούμε μέχρι τέλος του χρόνου που θα έρθει σε διαβούλευση μια νέα νομοθεσία για αυτό το ζήτημα. Τώρα το ελπίζουμε.
να γίνει. Για ποιο ζήτημα απ' όλα, γιατί ένοιξαν για πολλά θέματα. Εργατών, για το ζήτημα των εργατών. Για τους εργάτες γης. Καλά. Πόσα χρόνια το συζητάμε αυτό? Αρκετά. Ωραία. Και επειδή μαζί μέσα από τη συχνότητα της εκπομπής του Ράδιο 984 το συζητάμε αρκετά χρόνια, αν πιστεύετε ότι με μια νομοθετική ρύθμιση θα λύσουν το θέμα, νομίζω ότι θα πρέπει να κρατάτε μικρό καλάθι, κύριε Βιαννιτάκη. Κοιτάξτε, σίγουρα κρατάμε πάντα, είμαστε μικρό καλάθι και συγκρατημένα αισιόδοξοι. Απλά ελπίζουμε ότι το απόσταγμα από όλες αυτές τις συζητήσεις θα αποτυπωθεί σε αυτόν τον νέο κώδικα μετανάστευσης. Αυτό είναι η ελπίδα μας, αυτός είναι ο πόθος μας και αυτές είναι οι προτάσεις συγκεκριμένες που έχουμε κάνει με συγκεκριμένες χρονοδιαγράμματα και συγκεκριμένες λύσεις. Είναι ξεκάθαρο ότι έχουμε ολοκληρώσει αυτό το ζήτημα. Μάλιστα. Τώρα, στα υπόλοιπα θέματα, απλά να ενημερώσουμε ότι μας απασχολεί πάρα πολύ η διαχείριση του νερού. Για μας στην περιοχή μας είναι το θέμα διαχείρισης και όχι κατά πόσο το νερό υπάρχει ή δεν υπάρχει. Γιατί υπάρχει μια, και η περιφέρεια έχει δηλώσει θετική σε αυτό το κομμάτι, είναι μια διαχείριση υδάτων Κρήτης. Σε αυτό εμείς είμαστε αυτή τη στιγμή κάθετα αντίθετοι και αρνητικοί. Δεν έχουμε κανένα δεδομένο που να μας έχει παρουσιαστεί για να εκφράσουμε την άποψή μας ότι είμαστε θετικοί. Ίσα που σε μια οικονομία την οποία ζούμε, που βλέπετε καθημερινά ότι το οτιδήποτε μετατρέπεται απλά σε επιχειρηματικό σχέδιο, και για μας το νερό ξεκάθαρα δεν μπορεί να μπει σε αυτή την κατηγορία. Και είμαστε μια περιοχή η οποία έχουμε πολλά έργα να κάνουμε, έχουμε έργα σε εξέλιξη, έχουμε κάνει την προετοιμασία μας και σε καμία περίπτωση δεν θα δεχτούμε να μπούμε σε ένα κοινό καζάνι, θα λέγαμε, επιτρέψτε μου για τον όρο, για να γίνει τι. Μα... Τι να γίνει, ποια είναι η νέα διαχείριση νέα. Μα εδώ, κύριε... Όταν δεν υπάρχουν έργα υποδομών, δεν υπάρχει διαχείριση νερού. Τέλος. Μα κύριε Βιαννιτάκη, εδώ η ΤΟΕΒ σε όλη την Κρήτη βγήκαν και είπαν όχι και φώναζαν, και εδώ από την περιφέρεια διοργανώθηκε εκδήλωση στις Αρχάνες και έφεραν και τον κύριο Τσιάρα, θα το θυμάστε, για να μας πει για την ενιαία διαχείριση νερού από Ολλανδική εταιρεία. Τώρα τι μου λέτε? Να πούμε λοιπόν ότι και ο κύριος Τσιάρας είναι 5 μήνες υπουργός. Η μοναδική επίσκεψή του στην Κρήτη ήταν 4 ώρες για να πάει να συμμετέχει στη φιέστα που οργάνωσε η περιφέρεια Κρήτη για να παρουσιαστεί η ΓΕΚ Τέρνα. Σαν μελετητής του έργου, το οποίο καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει εγχείρημα αφιλοκερδός σε κάτι τέτοια. Λοιπόν, κάπου αποσκοπούν όλα. Λοιπόν, εσείς επαναβεβαιώνετε αυτό το οποίο σαν απόφαση έχετε ή επικαιροποιείτε, που λέει όχι στην ενιαία διαχείριση νερού. Αυτή είναι η θέση του Ενιαίου Αγροτικού Συλλόγου Ιερά Πέτρας. Αυτό μου λέτε αυτή την ώρα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βιαννιτάκη. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.